Καλησπέρα φίλοι και φίλες του Take It. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Leone The GR και αυτό είναι το Take It αλλά ελληνικά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με λύνοντας απορίες από τα σχόλια. Βασικά όχι ακριβώς απορίες, είναι τα request που έχετε κάνει. Μερικά είναι στο προηγούμενο βίντεο, μερικά είναι σε πιο παλιά. Ένα από αυτά είναι το ότι έχω βάλει μέσα στα μηχανήματα μου αυτά εδώ πέρα τα overclockers και δεν έχω εξηγήσει ούτε πώς γίνονται ούτε για ποιο λόγο υπάρχουν εκεί. Έχω βάλει δύο στο φούρνο μου και δύο στο macerator μου. Αυτά εδώ πέρα είναι τα upgrades για τα μηχανήματα, τα κάνουν να λειτουργούν πιο γρήγορα αλλά ταυτόχρονα καταναλώνουν και παραπάνω ενέργεια. Πώς φτιάχνονται? Δεν υπάρχει συνταγή αλλά δεν πειράζει, θα κοιτάξουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ως εξής. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο την σε αυτή τη μορφή. Θα βγάλουμε μερικά άδεια σωληνάκια, όπως θέλετε πείτε τα, κυψέλες βασικά, η σωστή μετάφραση, και πάμε γρήγορα στη λιμνούλα μας να τα γεμίσουμε νερό κάνοντας δεξί κλικ. Αυτά γεμίζουν νερό. Ας γεμίσουμε μερικά, τρία θα χρειαστούμε για το κάθε overclocker, οπότε θα τα γεμίσουμε όλα. Ωραία, έχουμε 16 κυψέλες νερού. Να τονίσω ότι αυτές οι κυψέλες τις έφτιαξα πριν αλλάξουμε σπίτι, στο προηγούμενο σπίτι μας, και δεν είμαι σίγουρος αν είναι αυτό το μηχάνημα που χρειαζόμαστε ή το compressor που είχα δείξει, και μάλλον είναι το compressor και αυτό δεν θυμάμαι αν το είχα δείξει επίσης. Ας compressor, ας δούμε λίγο πως φτιάχνεται ο compressor. Δεν μας δείχνει. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε αυτό το θέμα. Αλλά για να σιγουρευτούμε λίγο. Α, όχι, όχι, είναι ο extractor, εντάξει. Και ας τα βάλουμε όλα μέσα γενικότερα για να τα κάνει extract. Αφού κάνει extract χρειαζόμαστε τρία από αυτά. Χρειαζόμαστε επίσης δύο τσιπάκια, δύο κυκλώματα. Δεν νομίζω να έχω κάπου έτοιμα. Όχι, δεν έχω. Και μάλλον πρέπει να φτιάξουμε λίγο χαλκό, λίγο λάστιχο. Κατά τα λάθος κουμπιά εδώ. Λοιπόν, φτιάξουμε μερικά καλώδια ακόμα. Okay. Και εδώ είμαστε. Ωραία. Πώς πάει εδώ? Καλά. Χρειαζόμαστε λίγο επαναλλιωμένο σίδερο. Έχουμε 8 εδώ πέρα. Λοιπόν, και μερικά redstone. Φτιάξουμε τα τσιπάκια μας, τα κυκλώματα. Θα χρειαστούμε δύο κυκλώματα κάπως έτσι. Μισό λεπτό λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, κακώς ξόδεψα όλα μου τα καλώδια. Θα χρειαστούμε λίγα ακόμα καλώδια. Λοιπόν, είναι το resin μου. Okay.
και μόλις λιώσω μερικά λάστιχα ακόμα και τελειώσουν αυτά εδώ πέρα, επιστρέφω. Ή μάλλον καλύτερα, όσο περιμένουμε να λιώσουν αυτά, ας δούμε τα υπόλοιπα που θα ασχοληθούμε σήμερα, που είναι ένα request από το τελευταίο μας βίντεο, είναι τα όπλα. Τα όπλα τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα. Έχουμε μια βαλίστρα και μερικά τουφέκια εδώ, τα οποία φτιάχνονται σχετικά απλά, και ας φτιάξουμε λίγο. Μερικά. Λοιπόν, βάζοντας, ας αφήσουμε αυτά στην άκρη προς το παρόν. Αυτά πως πάνε, φτάνουν πιστεύω, είναι αρκετά. Ας βάλουμε μερικά λάστιχα να... Ωραία, ας φτιάξουμε λοιπόν μερικά όπλα. Θα χρησιμοποιήσουμε, για να δούμε λίγο για τη βαλίστρα τι θα χρειαστούμε. Όχι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα στόκ, το οποίο στην ουσία είναι το χερούλι επάνω που ακουμπάει το όπλο, και αυτό που ακουμπάει πάνω μας, που στηρίζει όλο το όπλο μας. Φτιάξουμε δύο από αυτά. Υπάρχουν δύο ειδών όπλα. Υπάρχει αυτό εδώ πέρα, που είναι το μικρό, το κοντό, και αυτό που είναι το πιο μακρύ. Η διαφορά τους είναι ότι αυτό εδώ πέρα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, αλλά πολύ πιο δυνατό σαν όπλο, αλλά δεν έχει μεγάλη ακτίνα, βασικά όχι ακτίνα, μεγάλη εμβέλεια. Δεν θυμάμαι το λέξη, τέλος πάντων είναι για κοντά. Και αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ το μάσκετ, είναι λιγότερο αποτελεσματικό, αλλά μπορείς να πυροβολήσεις σε μεγαλύτερη απόσταση. Τώρα αυτό και αυτό, αυτά τα δύο όπλα, η διαφορά τους είναι ότι το ένα έχει και σπαθί μπροστά, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και για να και ως μικρό σπαθί, θα μπορούσα να πω, τέλος πάντων, πέρα από το να πυροβολάτε αν δεν έχετε σφαίρες. Και οι σφαίρες φτιάχνονται, όχι αυτό, αυτό φτιάχνονται ως εξής, βάζοντας σίδερο, λίγο μπαρούτι και λίγο χαρτί. Και ναι, λοιπόν, είχαμε μείνει εδώ. Οπα. Είχαμε μείνει εδώ. Χρειαζόμαστε λίγο μια τσακμακόπετρα, λίγο flint steel, μερικά κομμάτια σίδερο. Και νομίζω ότι είχα αφήσει το σίδερο μου εδώ. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έχουμε εδώ flint. Ωραία. Έχουμε, οπότε θα φτιάξουμε δύο από αυτά. Okay. Και βάζοντας, ξεχνάω πολύ γρήγορα. Okay. Βάζοντας τα σε αυτή τη μορφή, φτιάχνετε στην ουσία το μπροστά μέρος του όπλου σας, και συνδυάζοντας αυτά τα δύο έχετε το τουφέκι σας. Απλή συνταγή, λογική. Και ας φτιάξουμε λίγο στα γρήγορα και το άλλο, το πιο μικρό, το πλάκι, που είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά όπως είπαμε είναι πιο δυνατό. Πεντώ, να το. Ωραία. Και συνδυάζοντας το και αυτό με το χερούλι του, έχουμε αυτά τα δύο. Τώρα, χρησιμοποιούν την ίδια ακριβώς σφαίρα, δεν χρειάζεται να... δεν χρειάζονται διαφορετικές σφαίρες. Την εντύπωση ότι είχα μαζέψει λίγο χαρτί. Μάλιστα. Δεν το βλέπω πουθενά. Α, ναι.
Πατάω και ξαναπατάω σε αυτό εδώ τον Παόλο, αυτό το προηγούμενο επεισόδιο. Είχα ετοιμάσει για να σας δείξω, να μπούμε λίγο πιο βαθιά στα μαγικά, και πιστεύω ότι αν μας πάρει χρόνο σήμερα θα το κάνουμε και αυτό. Δεν έχω όπλα μαζί μου. Εδώ πως πάντα πράγματα, αλλά άστιχα έτοιμα. Και τα φιλαράκια μας εδώ, τους creeper, θα τους χρειαστούμε για τις σφαίρες μας, γιατί χρειαζόμαστε τον μπαρούτι τους. Αυτό εδώ. Προς το παρόν ας τα αφήσουμε, ας συνεχίσουμε λίγο με το προηγούμενο που κάναμε. Οπα. Που είναι τα λάστιχα και μερικά από αυτά. Λοιπόν, είχαμε πει ότι αφού τα βάλετε στον extractor σας, θα χρησιμοποιήσετε αυτά εδώ πέρα που βγαίνουν, που δεν κάνουν stack. Όπως βλέπετε δεν μπορείτε να το βάλετε παραπάνω από ένα. Βάζοντας τα σε αυτήν εδώ τη σειρά, με δύο ηλεκτρονικά κυκλώματα από την κάθε πλευρά και ένα καλώδιο στη μέση, όχι, ανάποδα, μισό λεπτάκι. Εδώ έχουμε μείνει, ναι. Οπότε ένα κύκλωμα στη μέση και δύο καλώδια στην κάθε άκρη. Φτιάχνετε το overclocker upgrade. Για όσους ασχολείστε με υπολογιστές, λογικά ξέρετε τι σημαίνει overclock. Για όσους δεν ασχολείστε, δεν μπορώ να πω και κάτι παραπάνω, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Βάζοντας το μέσα εδώ, σε αυτά εδώ πέρα, σε ένα από τα τέσσερα, δεν είναι ανάγκη να είναι στο πάνω-πάνω, μπορείτε να τα απλώσετε κάπως έτσι. Υπάρχουν και άλλου είδους upgrades, αναβαθμίσεις για τα μηχανήματά σας. Για να δούμε λίγο. Είναι αυτά εδώ τα τέσσερα. Στην ουσία τα τρία μόνο, για το τέταρτο δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και επίσης αυτό δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται. Νομίζω ότι μερικά από αυτά χρησιμοποιούνται για τα force field εδώ πάνω, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Για αυτά τα τρία που είμαι σίγουρος και ξέρω, θα σας πω. Για τα υπόλοιπα μάλλον θα το κοιτάξω και θα σας ενημερώσω σύντομα. Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι, το πρώτο σας έδειξε τι κάνει, σας εξήγησα μάλλον τι κάνει. Το δεύτερο, στην ουσία μετασχηματίζει το ρεύμα που δέχεται το μηχάνημά σας. Με λίγα λόγια, άμα είχα ένα τέτοιο, μια τέτοια αναβάθμιση μέσα στο μηχάνημά μου εδώ πέρα, δεν θα είχε γίνει η έκρηξη που έγινε πριν μερικά επεισόδια και θα είχαμε αποφύγει τα παρατράγουδα εδώ πέρα που είχαμε. Τέλος πάντων, και το τρίτο που ξέρω και χρησιμοποιώ είναι το Energy Storage Upgrade, η αναβάθμιση αυτή. Στην ουσία αυτό εδώ πέρα είναι ένα ποσό ενέργειας που αποθηκεύεται μέσα στο μηχάνημα. Αν σταματήσω το ρεύμα από κάτω, αυτό εδώ το ρεύμα είναι αποθηκευμένο μέσα στο μηχάνημα, θα το χρησιμοποιήσει για να κάνει το τι έχει να κάνει, και όταν τελειώσει αυτό θα σταματήσει. Αυτό εδώ πέρα στην ουσία αναβαθμίζει την μπαταρία του μηχανήματος. Το μηχάνημα αποθηκεύει παραπάνω ενέργεια μέσα του και αυτά. Καλό είναι να βάζετε, όταν βάζετε παραπάνω από δύο overclockers, αυτά εδώ, από αυτές τις αναβαθμίσεις, να χρησιμοποιείτε και ένα τέτοιο. Διότι καταναλώνει πολλή ενέργεια και δεν προλαβαίνει να αποθηκεύσει, πρέπει να έχει αποθηκευμένη την ενέργεια από πριν. Τέλος πάντων, στην πράξη άμα το δοκιμάσετε καταλάβετε γιατί είναι καλό να το χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με τα όπλα μας. Θα σας αφήσω εδώ πέρα λίγο, να πάω να φέρω λίγο χαρτί να βρω. Βασικά όχι, δεν θα σας αφήσω, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε προς τα εκεί πίσω από το χωριό. Έκανα μερικές αναβαθμίσεις στο χωριό, παρεμπιπτόντως, έβαλα σε όλα τα σπίτια μέσα λάμπες με διακόπτες. Τους έφερα ρεύμα, αν και δεν νομίζω να έχει μείνει κανένας χωρικός, τους έχουν φάει τα ζόμπι.
Δεν πειράζει, θα κάνουμε spawn μερικούς χωρικούς. Κρίμα είναι. Λοιπόν, τι νόμιζα ότι είχε εδώ πέρα. Α, έχει εκεί. Συγγνώμη. Okay. Ας πάρουμε μερικά ridge ή πως λέγονται τέλος πάντων, sugar canes, και ας επιστρέψουμε προς το σπίτι μας, προς το κάστρο μας, να φτιάξουμε μερικές σφαίρες και μετά πάμε για δοκιμές. Όσο για το ασανσέρ που ζητήσατε από κάτω, στην ουσία αυτό που εξήγησα την προηγούμενη φορά για την πόρτα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως ασανσέρ για περαιτέρω εξηγήσεις για το πως φτιάχνετε. Θα το δούμε πιο αναλυτικά μάλλον όταν θα τελειώσει το κόρι τις ανασκαφές του και θα χρησιμοποιήσουμε την τρύπα αυτή για το εργοστάσιο μας. Θα φτιάξουμε ένα ασανσέρ για να ανεβοκατεβαίνουμε στους ορόφους. Αυτά προς το παρόν για το ασανσέρ. Για να δούμε λίγο, να συνεχίσουμε λίγο με τα όπλα μας. Okay. Εδώ. Και καλό θα ήταν να το κάνω λίγο μία. Ωραία. Και ένα προς ένα. Ωραία. Ας πάρουμε μερικά χαρτιά παραπάνω. Okay. Πιστεύω ότι είναι αρκετά. Μερικά ακόμα. Σίδερα έχουμε, τι άλλο θα χρειαστούμε. Ας επιστρέψουμε ένα από αυτά εδώ. Εδώ είναι. Θα βάλουμε και ένα τέτοιο εδώ. Καλοκουκού. Ωραία. Και θέλουμε μπαρούτι. Μπαρούτι. Το αδειάζω γιατί το μπαρούτι ανήκει στα καύσιμα. Βασικά κακώς το κάνουμε από εδώ. Πάμε κατευθείαν. Ωραία. Και από ό,τι φαίνεται είναι και ακριβό. Ωραία, καμιά χαρά. Τα υπόλοιπα στα κάρβουνα. Λοιπόν, επιστρέφουμε το ένα εδώ. Και έχουμε και λέμε, βάζουμε λίγο μπαρούτι, λίγο σίδερο, ανάποδα. Ωραία. Και το τυλίγουμε με χαρτί και μας δίνει το κάθε μπαρούτι, σίδερο και χαρτί μας δίνει 8 σφαίρες. Οπότε είναι μια χαρά, αναλογία. Ας φτιάξουμε μερικές ακόμα. Μια 64 πιστεύω ότι χρειάζεται να την έχουμε. Θα τη βάλουμε στο inventory μας, δεν χρειάζεται να την έχουμε στην μπάρα. Τώρα, ας πάρουμε τα δύο όπλα μας. Τα οποία όπλα επίσης μπορείτε να τα ξαναεπιστρέψετε εδώ μέσα στο μπαούλο με τα εργαλεία σας, στο alchemical chest, και να φτιαχτεί όπως όλα τα εργαλεία, γιατί χρησιμοποιεί ενέργεια. Και πάμε για κυνήγι, βλέπω και μερικά ζώα, πάμε να σκοτώσουμε εδώ τα γουρουνάκια μας. Λοιπόν, τώρα το όπλο. Συγγνώμη λίγο. Okay. Συνεχίζουμε. Τι έλεγα, ναι. Λοιπόν, για τα όπλα μας, πώς τα χρησιμοποιούμε τώρα. Ας βάλουμε τις σφαίρες μας εδώ. Πατώντας δεξί κλικ με το όπλο στο χέρι, περιμένουμε να ακουστούν δύο τικ. Και με το που θα ακουστεί το δεύτερο τικ, μπορούμε κρατώντας το δεξί κλικ πάλι να σημαδέψουμε, όπως με το τόξο, και με το που θα αφήσουμε το όπλο μας θα πυροβολήσει κάπως έτσι. Να πω ότι μπορούμε, ας πυροβολήσουμε λίγο εδώ στον τοίχο,
σφαίρα, αν δεν κάνω λάθος, μπορούμε να τη δούμε. Όχι. Νομίζω ότι μπορούσαμε. Τέλος πάντων. Σε κάποια άλλη φάση που το δοκιμάζω. Ας δοκιμάσουμε λίγο και το μικρό. Το μικρό όμως γιατί δεν λειτουργεί. Μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος. Γιατί δεν οπλίζει. Α, γιατί... Ναι, μαλακής. Τόσο πω, λάθος σας τα λέω τόση ώρα. Χρησιμοποιεί δικές τους σφαίρες από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Σε λίγο τη βροχή. Αντί για σίδερο χρησιμοποιείται gravel, χαλίκι και οπλίζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν θα κάτσω να το κάνω τώρα. Για να δούμε πόσο μακριά, αν μπορούμε να πετύχουμε την εκεί. Και ναι, μπορέσαμε. Όπως βλέπετε, έχει αρκετά μεγάλη τη λέξη που δεν θυμόμουν πριν ξανά. Και αυτά για τα όπλα μας. Επίσης θα συζητήσουμε σε αυτό το επεισόδιο για κάτι που είπα στο προηγούμενο και στην ουσία να συμπληρώσω μάλλον κάτι ακόμα. Είχα πει ότι αυτή εδώ η μπαταρία μπορεί να πάρει ρεύμα μόνο από αυτά τα ηλιακά και τελικά δεν είναι μόνο αυτά τα ηλιακά. Υπάρχει και ένα ακόμη μηχάνημα για το οποίο δεν ήξερα, λέγεται Thermopile και είναι αυτό εδώ, το οποίο φτιάχνεται ως εξής, με τέσσερις χαλκούς γύρω γύρω, δύο blue doped wafers και μπλε wafers και ένα μπλε σίδερο στη μέση. Δεν κάτσω να το φτιάξω γιατί δεν το χρειάζομαι, δεν θα το χρησιμοποιήσω, αλλά θα σας δείξω πως φτιάχνεται. Μισό λεπτάκι λίγο να μπω σε creative και θα σας δείξω ευθύς αμέσως. Κλείσουμε αυτά, δεν τα χρειαζόμαστε. Επίσης και αυτά, και αυτά. Εδώ. Τι άλλο. Λοιπόν, τώρα μπαίνω στο Creative και σας δείχνω λίγο πως φτιάχνεται και τι γίνεται. Θα χρειαστούμε λίγη λάβα για αυτό το μηχάνημά μας για να δουλέψει. Στην ουσία χρησιμοποιεί νερό και λάβα και δεν μπορώ να βρω, δεν πειράζει. Ας τα κάνουμε από εδώ. Εδώ είμαστε. Λίγο λάβα, λίγο νερό και ας τα στήσουμε. Ας πάρουμε λίγο από αυτά εδώ, μία μπαταρία. Ένα τέτοιο καλώδιο θέλουμε. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, βάζετε τη λάβα σας μέσα στην τρύπα. Από πάνω ακριβώς τοποθετείτε το μηχάνημα. Το μηχάνημα τώρα είναι σχεδόν έτοιμο. Χρειάζεται για να δουλέψει, για να λειτουργήσει, νερό. Στην ουσία μάλλον μετατρέπει το νερό σε ατμό. Κάπως έτσι. Βάζετε το νερό στις τέσσερις πλευρές. Και το μηχάνημα τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι έτοιμο για λειτουργία. Αν μεταφέρουμε το ρεύμα σε μια μπαταρία για να το τσεκάρουμε κιόλας. Α ναι, ξέχασα να σας πω ότι στις μπαταρίες μπορείτε να βλέπετε και απ' έξω πόση ενέργεια έχουν. Αυτή εδώ η γραμμή είναι. Και από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί. Μάλλον θέλει λίγη ώρα. Ας περιμένουμε λίγο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι γεμάτη η μπαταρία μας. Ή όχι.
πάμε να κοιμηθούμε και επιστρέφουμε μόλις ξημερώσει. Okay, γύρισα στο μέρος που είχαμε κάνει και μετά από λίγη ώρα σαν άρχισε να φαίνεται, θέλει την ώρα του, αλλά είναι πιο φθηνό, πιο γρήγορο από ότι να κάτσετε να κάνετε τα ηλιακά. Εμένα με βολεύουν τα ηλιακά παραπάνω. Δεν το ξέρω το μηχάνημα, οπότε γι' αυτό και δεν το χρησιμοποιήσω προς το παρόν τουλάχιστον, ίσως σε μελλοντικές κατασκευές να μου βολεύει πιο πολύ και να το χρησιμοποιήσω. Προς το παρόν είδατε τι κάνει, πώς λειτουργεί. Είπαμε νερό από τις τέσσερις πλευρές του, από κάτω λάβα και περιμένετε λίγο, σιγά σιγά θα κάνει, θα αυξηθεί και αυτά για αυτό το επεισόδιο. Σύντομα θα βγάλουμε και το επόμενο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αφήστε ένα σχόλιο αν δεν εξήγησα κάτι καλά. Αν θέλετε να μάθετε κάτι πιο σύντομα, κάντε μια εγγραφή. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Και κάτι τελευταίο, ξέχασα να πω, είναι ότι ο φίλος μας εδώ, ο Butler μας, είναι ο κύριος GR Golem, Gollum ή κάπως έτσι, έτσι θα ονομάζεται, είναι το Gollum μας, ο Butler μας. Και μια απορία, όποιος ξέρει να μου πει γιατί μερικές φορές είναι κόκκινος και μερικές φορές είναι μπλε. Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά και γιατί είναι μερικές φορές έτσι και μερικές αλλιώς. Δεν είναι ότι μερικοί είναι μπλε και μερικοί κόκκινοι. Και νομίζω κάποιος είχε πέσει μέσα στο νερό. Ναι, νάτος, τους είναι κόκκινος. Όποιος ξέρει να μου πει, καλώς. Ευχαριστώ, γεια σας.